Παρότι κάτι άλλο είχα πει στον κύριο Ψήλια, θα σας πω κάτι για να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται κάποτε. Ελάτε. Έχω την τιμή να, να με τιμά με τη φιλία του ένας πολύ παλιός μικονιάτης. Καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ποιητής, συγγραφέας, ο κύριος Βέλτσος. Α, με φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, ναι? Με φιλοξενεί στη Μύκονο. Αυτή τη στιγμή. Από το σπίτι του βγαίνω. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν κάτι. Ελάτε. Όλα αυτά τα οποία λέμε, ναι? 4-5 κορονοπάρτι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, εάν κάνετε βόλτα στη Μύκονο, στα στενά σοκάκια της Μυκόνου, τα πανέμορφα σοκάκια της Μυκόνου, το ποσοστό των ανθρώπων που εκεί που υπάρχει άπειρος συνωστισμός φοράει μάσκα είναι, ναι, κάτω από το 10%. Εάν πάτε στα κέντρα διασκέδασης, οι άνθρωποι χορεύουν σαν να μην υπάρχει αύριο και η τήρηση από τον καθέναν των μέτρων είναι προφανώς ελλιπής. Δεν μπορεί να υπάρξει κανονική λειτουργία της κοινωνίας και του τουρισμού αν δεν εμβολιαστούμε όλοι και αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα που λέει η Επιτροπή, που θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για την προσφορά της. Δεν συμμετέχω στην Επιτροπή που είναι ο κύριος Γόγος. Η Επιτροπή δεν είπε βγάλετε τις μάσκες. Κύριε Βασιλακόπουλε, ακούστε κάτι. Ο συνεπής επαγγελματίας που έχει ένα εστιατόριο και ξέρει τον Μυκονιάτη, ξέρει τον πελάτη του και τα μέτρα τηρεί και τα... και τα όλα αυτά τα χαρτιά κλπ. Κλπ. Την πατήσανε οι άνθρωποι, οι σωστοί άνθρωποι στη Μύκονο από κάτι κορονοπάρτι, γιατί 10 μέρες η ασφάλεια τώρα τραβούσε βίντεο και έβλεπε και έκανε και έδειχνε. Και ο τουρίστας από όλες. Δεν είναι μόνο τα πάρτι, αυτό προσπαθώ να πω. Ότι, ναι, ο τουρίστας, ναι, ήρθε στη Μύκονο και απόλυσε πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή, διότι πλήρωσε για να ζήσει τη Μύκονο. Εάν τη είναι Μύκονο, Μύκονος, δεν τη ζήσει, φεύγει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε καμία Μύκονο, να καμία Πάρο. Ναι. Λοιπόν, κανένα νησί άπειρης. Μισό, το γιατρό. Αν δεν εμβολιαστούμε. Ωραία, σωστό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Βασιλακόπουλε. Αλλά ο κόσμος αυτός ήρθε, πέρασε 10 ελέγχους στα πλοία, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, πλήρωσε ξενοδοχεία. Ξέρετε τι ακυρώσεις. Από... Επειδή είμαι μισή Μυκονιάτισσα, ξέρετε τι ακυρώσεις έχει από χθες η Μύκονος. Να προσθέσω. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Για να πάμε στον Υπουργό. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο, αλλά είναι λυπηρό. Η Μύκονος είχε εμβολιαστεί 91%. Η Μύκονος είχε εμβολιαστεί 91%. Και, είχε και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Από 8... Αν γινόταν 100, δηλαδή, τι θα έλεγε. Από 8 κρούσματα πήγε 418, έλεγε, ναι, χθες ο Σπυρόπουλος. Λοιπόν, άρα κάτι έγινε. Αυτό, τι αποδεικνύει αυτό, ότι το να ταξιδεύω στα νησιά με αρνητικό PCR ή με αρνητικό rapid test 48-72 ώρων αντίστοιχα, σε καμία των περιπτώσεων δεν με εξασφαλίζει όσο θα έπρεπε ότι, μάλιστα, είμαι σίγουρα υγιής και μπορώ να λειτουργώ σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα. Μην φύγετε, κύριε Βασιλιά.